Είναι το πουλί του Twitter. Χάθηκε. Χάθηκε το πουλί του Twitter και στη θέση του μπήκε ένα πολύ γλυκό σκυλάκι το οποίο λέγεται. Σιμπά Ινού, αν το προφέρω. Εμένα πάντω μου λείπει το πουλάκι, πρέπει να σου πω. Ναι, σε όλου νομίζω του χρήστε του Twitter. Είναι άμεσα ε, συνδεδεμένοι μαζί του και ε, θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και για το πόσο αυτή η σύνδεση. Τι την ευχή κάνει ο Ελόν Μάσκο, ξανά γίνεται, είναι το ναι, τι γίνεται ακριβώ. Θα τα συζητήσουμε ε, όλα αυτά με τον κύριο Άγγελο Περλέγκα, Digital Media Expert, να μα εξηγήσει περισσότερα πίσω από αυτή την ευνή διακίνηση. Γεια σα, καλώ ήρθατε. Καλώ ήρθατε. Καλησπέρα σα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ευχαριστώ. να πούμε καταρχά τι έγινε. Με το πουλάκι κοιμηθήκαμε, με το σκυλάκι ξυπνήσαμε ναι. στο Twitter. Τι κάνει ο Έλλον Musk ξανά. Ο Έλλον Musk κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Τρολάρει τον κόσμο του. Τρολάρει όλο τον κόσμο και τη διεθνή κοινότητα γενικότερα. Και αυτό που έκανε είναι ότι απλά ξύπνησε και αποφάσισε να αλλάξει το logo, το brand του Twitter, α πούμε, με το γνωστό το ε, μπλε πουλάκι που είχαμε συνηθίσει και που ξέραμε όλα αυτά τα χρόνια, με το Dogecoin, με το Doge, mm -hmm. ε, το διάσημο meme το ιντερνετικό που χρησιμοποιείται πάρα πολλά χρόνια τώρα, το οποίο έχει βασιστεί, έτσι ονομάζεται Doge, το συγκεκριμένο σκυλάκι, αλλά έχει βασιστεί στο Shiba Inu, στη ράτσα την πάρα πολύ γνωστή, ε, αυτή και απλά τρολάρει τον κόσμο. Δηλαδή δεν το θεωρούμε Τρα, σαν μια πολύ σοβαρή. Αν μια φωτογραφία στα πλάνα, είναι το mm -hmm. ανάρτησε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Elon Musk και έγραψε ότι αυτό είναι ο νέο CEO, CEO, του Twitter. Twitter. Μιλάμε το, για τρολάρισμα ναι, κανονικό. Για τρολάρισμα, ναι, ναι, ναι. ναι. Τα κάνει αυτά ο Elon Musk, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Βέβαια αυτό έχει πολύ, μεγάλη, έτσι, πολύ μεγάλο impact, αποτέλεσμα στην, στην τιμή του συγκεκριμένου κρυπτονομίσματος, γιατί υπάρχει κρυπτονόμισμα που υποστηρίζει αυτό το meme αυτό το Doge, ας πούμε, το, το Coin, το λεγόμενο. Πόσο, 20% αυξήθηκε η αξία του. Και 25% έφτασε, 25, δηλαδή μάλιστα. αυτές τις τελευταίες δύο μέρες έχει αυξηθεί 25% Συνηθίζει και... να τα κάνει αυτά ο Μάσκ. Για πείτε μα, υπάρχει και ιστορικό από πίσω ε, διαμαχών. Πείτε μα, Πολύ, δεν είναι θέμα μόνο διαμαχών. Τι κάνει ο Μάσκ, παίζει με τρολάρι το Twitter ε, και τον κόσμο του Twitter, mm -hmm. ή ουσιαστικά κερδοσκοπεί και επιχείρησε να χειραγωγεί στην αγορά κρυπτονομισμάτων, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά. Έχει πραγματικά yeah. πλούσιο ιστορικό. Ε, όντως αυτό μπορεί να αποτελέσει μια χειραγώγηση, α πούμε. Ωστόσο, εγώ προσωπικά ε, δεν πιστεύω ότι το κάνει για να κερδοσκοπήσει ει βάρο των χρηστών. Ε, περισσότερο απλά προσπαθεί να τρολάρει τη διεθνή κοινότητα και παίζει με τις εντυπωσει mm -hmm. και δείχνει τη δύναμή του ουσιαστικά, δηλαδή νομίζω ότι είναι μια επίδειξη δύναμη. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Μάς θα ήθελε να κερδοσκοπήσει ε, με κρυπτονομίσματα όταν είναι ένας πασίγνωστος. Ε, Επιχειρηματία και πασίγνωστο μεγιστάνα ουσιαστικά των νέων τεχνολογιών και των εταιριών αυτών. Πάντω, κάποιοι άλλοι το φαντάζονται γιατί έχει και μια αγωγή, αγωγή εναντίον του για θέμα χειραγώγηση. Ακριβώ, ναι. Για θα μπορούσε φυσικά να το κάνει και, και όντω το κάνει σε κάποιο βαθμό. Απλά ξαναλέω, δεν πιστεύω ότι θέλει να βγάλει λεφτά, για να το πούμε απλά και λαϊκά like από αυτό το πράγμα. Και όντω, υπήρξε μήνυση πολύ πρόσφατα εναντίον του. Και μάλιστα νομίζω ότι και αυτό συνδέεται ίσω σε, σε, σε κάποιο βαθμό με το τρολάρισμα που κάνει αυτή τη στιγμή με το branding του Twitter, με, την, με το logo αυτό του Twitter. Πάντως, για να πούμε και τα στοιχεία, η αγωγή έφτασε στο ύψο 258 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τους επενδυτές του Dogecoin εναντίον του Elon Musk, έτσι. Ακριβώς, ναι, από του επενδυτές του Dogecoin, από, τα, από πολλά άτομα τα οποία είχαν επενδύσει σε αυτό το κρυπτονόμισμα, γιατί πρόκειται ένα κρυπτονόμισμα, να πω σε αυτό το σημείο ότι το Dogecoin είχε βγει... Uh, κάποια χρόνια μετά από το Bitcoin και είχε βασιστεί στον κώδικα του Bitcoin, είχε βγει από δύο Αμερικάνου uh, developers οι οποίοι το είχαν βγάλει δημοσίω, το είχαν ανακοινώσει σαν πλάκα, mm -hmm. ήταν ένα meme, επαναλαμβάνω, ένα ιντερνετικό μιμίδιο που λέμε στο Ιντερνετ, ήταν κάτι for φορφάν, mm -hmm. ωστόσο πάρα πολλοί κόσμοι το έχει πάρει στα σοβαρά και επειδή το Ιντερνετ έχει τη δικιά του γλώσσα έτσι, με τα memes στην οποία επικοινωνούμε μεταξύ μα και παίζουμε και χαιρόμαστε, για να το πω απλά, με την έτσι, διαδικτυακή μα δράση, ε, πολλοί κόσμοι το πήραν στα σοβαρά και έχει επενδύσει πάνω στο Dogecoin. Πολύ επικίνδυνο ξαναλέω γιατί το Dogecoin σε αντίθεση ας πούμε με το Bitcoin δεν έχει ένα fixed supply. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο παράγεται συνέχεια. Mm. Πραγματικά δεν έχει επενδυτική Ουσιαστική αξία δεν έχει ουσιαστική αξία, είναι, ένα, είναι μια πλάκα. Εγώ δεν έχω ακόμα καταλάβει ε, ποια είναι η στρατηγική που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, βάζοντα ε, το ε, σκυλάκι σήμα κατατεθέν του Dogecoin να είναι ο νέο CEO του Twitter και το νέο λογότυπο, το νέο λόγο του Twitter, ποιο είναι το μήνυμα που περνάει στου επενδυτέ που του έκαναν την αγωγή, Ότι σα παίζω, σα κάνω τι θέλω. Τι? Νομίζω ότι είναι μια επίδειξη δύναμη γενικά προ όλο τον κόσμο, όχι μόνο προ τα εκείνου, αλλά και προ όλο τον κόσμο. Και το ότι απλά ο Μάσκ έχει το δικό του στυλ, έχει ένα πολύ σύγχρονο έτσι δικό του στυλ να κινείται στα social media mm. και αυτό βέβαια πολλοί χρήστες, φυσικά μπορεί να βλάψει πολύ κόσμο όπως βλέπουμε εδώ και από τους επενδυτές του αντίστοιχου κρυπτονομίσματος, Ωστόσο, νομίζω ότι ο καθένα εντάξει, πρέπει να είναι υπόλογο των δικών του κινήσεων και να αναγνωρίζει τα ρίσκα, αν μη τι ναι, άλλο. Και έτσι. εγώ τι νομίζω. Ναι. Ε, γιατί το έχουμε δει πάρα πολλέ ε, φορέ σε διάφορε εκδοχέ από τον Elon Musk. Τον Elon Musk δεν τον νοιάζει πια, δεν του αρκεί να είναι ο πιο πλούσιο άνθρωπο στον κόσμο. Θέλει να εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία και κάθε πεδίο, είτε αυτό είναι το Twitter, είτε σε άλλε περιπτώσει ε, ε, οι διαστημικέ του εξερευνήσει <κοί> να δείχνει πολύ απλά ότι μπορεί να επηρεάζει και το μέλλον και τι τύχε και να καθορίζει το μέλλον του ίδιου του πλανήτη. Άρα... Είτε αυτό είναι οι αγορέ, yeah. είτε είναι η διαστημική τεχνολογία, είτε είναι η παγκόσμια οικονομία. Άρα...